Έχασε το μέτρημα, όπως φαίνεται, ο πλοίαρχος Ταχύπλοου, επιβατηγού που έφτασε από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο που τον περίμεναν χειροπέδες. Άνδρες του λιμενικού μέτρησαν έναν προς έναν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο για να διαπιστώσουν ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα είχαν παραβιαστεί κατάφορα. Το Ταχύπλοο όχι μόνο δεν τήρησε τον όρο της πληρότητας του 80%, αλλά ξεπέρασε ακόμη και την πραγματική δυναμική του, καθώς ενώ πρόκειται για πλοίο μέγιστης χωρητικότητας 1.202 επιβατών, βρέθηκε να μεταφέρει 1.210. Διενεργήθηκε καταμέτρηση επιβατών από κλιμάκιο στελεχών υπηρεσίας μας, παρουσία και εξουσιοδοτημένου προσωπικού του πλοίου. Συνολικά καταμετρήθηκαν 1.210 επιβάτες, με 8 υπεράριθμους επιβάτες, καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού του επιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου. Αν είχαν υπολογιστεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με το πλοίο έπρεπε να μεταφερθούν 962 επιβάτες. Κλιμάκια του λιμενικού σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του καπετάνιου και τη διαδικασία επιβολής βαρύτατων προστήμων. Η φορική ικανότητα του πλοίου έπρεπε να είχε περιοριστεί στο 80%, πράγμα το οποίο και αυτό δεν το έπραξε. Κατά την αυτόφορη διαδικασία συνελήφθη ο πλοίαρχος, ενώ κατά προφορικής εντολής της κυρίας Αγγελέως αφέθηκε ελεύθερος. Από την υπηρεσία μας διενεργείται προανάκριση και έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εκτός από τη σύλληψη του καπετάνιου, βεβαιώθηκε άμεσα πρόστιμο 1.000 ευρώ στον ίδιο και 1.000 ευρώ στην ναυτιλιακή εταιρεία για την παράβαση των μέτρων πρόληψης διάδοσης του COVID-19. Για καθέναν από τους 248 υπεράριθμους επιβάτες, η αξία των εισιτήριων που κόπηκαν 50 πλασιάζεται, ενώ προβλέπεται και πειθαρχική διαδικασία.